Γεια σας. Και πάλι καλά Χριστούγεννα και πάλι καλές γιορτές και φυσικά είναι το δεύτερο μέρος από το ΜΑΤ της Πλατείας Συντάγματος. Ένα πάρτι που ξεκίνησε χθες και που ήταν τόσο μεγάλο που θέλησα για να σας δώσω την ευκαιρία έτσι να το χαρείτε κι εσείς λιγάκι περισσότερο να κόψουμε το πρώτο μέρος και να προχωρήσουμε σήμερα με το δεύτερο. Άλλωστε εκείνη και η συνηθισμένη ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή. Θα δείτε βέβαια πάρα πολλά ονόματα που σας ενδιαφέρουν, όχι μόνο καλλιτεχνικά, αλλά και μάγους που θα θέλετε να καλέσετε στο σπίτι σας με κάποια δώρα ευχές. Αυτούς λοιπόν τους μάγους με τα δώρα ευχές θα τους ακούσουμε, θα τους απολαύσουμε και γιατί όχι θα τους χειροκροτήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, το δεύτερο μέρος της αποκάλυψης που αρχίζει τώρα. Και φυσικά αρχίζει πάντα με το ίδιο σλόγγαν, για καλές γιορτές, αποκάλυψη τώρα θα λες. Περισσότερες αποκαλύψεις τώρα και περισσότερες ασπαθερές star. Πάντα star. Εσύ, όχι εγώ. Τεσσάρων χρόνων, ένα από τα πολύ σπουδαία ονόματα που με τίμησε ήταν ο Δάνης Κατρανίδης. Ένα από τα πορτέτα που έκαναμε μαζί με την Αλίκη, μαζί με την Τελής, με την Λάσκα, το Ξέρω Βαθύρο, ήσταν και εσύ. Φέτος, θέσαι ένα καταπληκτικό έργο, το Double Jeu, το διπλό παιχνίδι. Ναι. Πού, σε ποιο θέατρο? Στο θέατρο Α, το ολοκένουργιο θέατρο Α, γιατί έτσι όπως μεταμορφώθηκε το θέατρο, το μόνο που έχει μείνει όπως ήταν είναι η διεύθυνση. Δηλαδή, στη γωνία εκεί που ήταν πάντα χρόνια το θέατρο Α, στην Πατησίου και στον Άρη, αλλάξαν τα πάντα μέσα. Μόνο η σκηνή έμεινε στη θέση τη, γέμισε βελούδο και χρώματα καινούργια το θέατρο. Το είδα, πολύ ωραίο. Ένα πολύ ωραίο φουαγέ και ένα πάρα πολύ ωραίο έργο. Το έργο αυτό είχε παιχτεί στο Παρίσι με τη Σιμών Μαλέρ και το Ζων Τεσσαγή. Εσύ το παίζει τώρα με τη Ξένα Θεοδωροπούλου. Με τη Ξένα Θεοδωροπούλου, τον Τρίφωνα τον Καρατζά, τη Μελίνα Τσιμποτέλη, τον Κώστα τον Κοντογιάννη, ο Γιώργο ο Μιγαλακόπουλο. Το σκηνικό για τις σχεδίες του χώρου, γιατί σχεδιαστεί όλο το θέατρο από εκεί, έκανε ο Νίκος ο Πετρόπουλος. Και εκεί με το γνωστό μεράκι που χαρακτηρίζει και το φίλο μου τον Γιώργο τον Κυπρέο και εμένα, πέσαμε και κάναμε μια παραγωγή, όπως συνήθως κάνουμε τα τελευταία χρόνια, έξω από τα δεδομένα και τα σημαντικά. Και θέλω να πω εδώ ότι η τιμή είναι για μένα και για όλους εμάς του θεάτρου, που υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσένα που αγαπάνε το ελληνικό θέατρο και ανοίγουν τις πόρτες και το οθόνη του θεάτρου για να φιλοξενήσει ανθρώπους που έχουν τιμήσει και έχουν αναλώσει τη ζωή τους στον χώρο του θεάτρου, για να βγαίνει και να έρχεται πιο κοντά ο κόσμος της τηλεόρασης με το θέατρο και να φαίνονται και μεριές του θεάτρου που δεν είναι και τόσο ορατές. Τώρα αποκαλύψουμε κάτι για άλλο. Το θέατρο αυτό είναι νομίζω και η ιδιοκτησία του Λινέου και της Φωτίου. Εσύ το έχεις πάρει για πολλά χρόνια. Για αρκετά χρόνια. Για αρκετά χρόνια, με συμβόλαιο. Ναι. Εσύ δηλαδή. Ναι. Στο θέατρο Πατησίων. Στο θέατρο Α, Πατησίων και στον Άρη. Ένα έργο το οποίο δεν θα έπρεπε κανείς να αποκαλύψει το τέλος. Είναι ένα τελείως ιδιότυπο αστυνομικό ψυχολογικό έργο. Εγώ τον Ρομπέρτο Μα το ξέρω γιατί έκανα μεγάλη επιτυχία στο θέατρο Βεργή. Είναι από τα χαρακτηριστικά του Τωμά με την αστυνομική πλοκή, αλλά εδώ έχει για πρώτη φορά παίζει και το. Παίζει με τον το δύο ρόλο. Διπλό αδελφού. Ναι. Και είσαι ένα καταπληκτικό ρεσιτάλ ηθοποιίας. Εγώ εύχομαι το διπλό παιχνίδι στο θέατρο Α να έχει την ίδια επιτυχία που έκανε το δικό μου έργο του Ρομπέρτο Μα, που έκανε η Βεργή με τον Φράγκο, με την Ιδέα Προέδρου πριν από μερικά χρόνια. Ναι. Γιατί πραγματικά είναι ο συγγραφέας που έκανε τις 8 γυναίκες κατηγορούνται. Ναι.
Χάθηκε βέβαια πρόωρα, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο έργο που το χρειαζόμαστε. Θα ήθελα με αυτήν την ευκαιρία να πούμε ότι φέτος τις γιορτές θέλουμε να δώσουμε ένα σύνθημα αισιοδοξίας. Εσείς, αν Αντώνης Κατρανίδης, τι λες ότι χρειαζόμαστε πιο πολύ τις γιορτές που έρχονται, πέρα από την υγεία? Αγάπη χρειαζόμαστε και να κοιταζόμαστε στα μάτια. Γιατί δεν κοιταζόμαστε. Και όταν κοιταζόμαστε, απλώνονται και τα χέρια και η ανθρώπινη επικοινωνία γίνεται πιο ουσιαστική. Να μην κλείνουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας. Στο διπλανό μας και στον απέναντί μας. Και στο χέρι μας είναι να κάνει τη ζωή μας πιο όμορφη. Αυτά τα λέει ο Δάνης Κατρανίδης που έκανε μια φοβερή επιτυχία στο καμπαρέ και φέτος κάνει ένα διπλό ρόλο δύο διαφορετικών αδερφών με ένα πάρα πολύ σπουδαίο μυστικό. Για περισσότερα όμως στο θέατρο Α. Προς το παρόν, τις ευχές μας για καλές γιορτές. Και τις δικές μου, να σε πάντα καλά, να σε χαιρόμαστε, να χιλιάσεις εμφανίσεις σου και να σε πάντα έτσι γλυκός και με ανοιχτές αγκάλες και την ψυχή σου και την καρδιά σου και όλο το ελληνικό θέατρο. Και το σλόγγαν για καλές γιορτές, αποκάλυψη τώρα θα λες. Χρόνια καλά. Ευχαριστώ. Πρέπει να ομολογήσω ότι έχω κάποιες προσωπικές συμπάθειες. Υπάρχουν άνθρωποι, δεν όλους αγαπώ, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αγαπώ ιδιαίτερα. Η Τέτη είναι η πολύ μεγάλη μου αγάπη. Το ξέρω πως να αγαπάς και εσύ. Έτσι. Πάρα πολύ και το ξέρεις. Και το ξέρω, ναι. Πολύ ευχαριστώ, δεν μπορώ να σας εδώ. Όμως χάρηκα στο θέατρο που παίζει, στο θέατρο Χατζηχρήστου, με ένα βετεράνο. Πέστε στην καλύτερα. Τον Κώστα τον Χατζηχρήστο, ναι. Και πάρα πολύ άξιους συναδέλφους, την Έλλη Τιγκίν, τον Νίκο τον Τζούκα, την Πέττη Μοσχονά, την Ισμήνη την Καλέση, τη Μέρη τη Χαλκιά, τη Στέλλα την Κωνσταντινίδου. Είναι μια πολύ ωραία δουλειά. Πέρα όμως από αυτό, εσύ έχεις ένα καταπληκτικό σόλο που νομίζω ότι τα λες τόσο καταπληκτικά που θα πρέπει οι δισκογραφικές εταιρείες τώρα τις γιορτές να έρθουν για να σου πούνε τέτοιες σκηνάκες, μια φωνή που μπορείς να κάνεις καριέρα στο πεντάγραφο. Σε ευχαριστώ πολύ, αλλά προτιμώ να χρησιμοποιώ τη φωνή μου για τις ανάγκες μιας παράστασης. Τα λοιπόν, θέατρο Χατζηχρήστου, στην οδό Πανεπιστημίου, μαζί σου είναι. Να τους ξαναπώ. Ναι, γιατί έγινε ένα κάτω εδώ. Καλά, λοιπόν. Εκτός από τον Κώστα, βέβαια, τον Χατζηχρήστο, που δεν χρειάζεται να πω τίποτα για αυτόν, είναι ο Νίκος Τσούκας, είναι η Έλλη Γκίν, η Πέττη Μοσχονά, η Σμήνη Καλέση, η Στέλλα Κωνσταντινίδου, η Μέρη Γαλκιά, βέβαια. Και πάρα πολύ μεγάλος θείασος. Είμαστε 15. Και ο τίτλος της επιθεώρησης. Δεν ήξερες. Δεν ρώταγες. Εγώ και ήξερα και ρώτησα, αλλά δεν έμαθε κανένας πώς αγαπάω. Μου το λες εσύ με ένα φιλί. Δεν σ' ακούω. Με ένα φιλί μου το λες. Με όσα θέλεις, φιλιά.
η πιο γοητευτική εκπρόσωπος, Μαρία Ιωαννίδου. Ας πούμε. Η εκπομπή που κάναμε συζητήθηκε, αγαπήθηκε και ζητήθηκε 5 φορές. Πολύ χαίρομαι. Είσαι πολύ καλός φίλος και λες πολύ ωραία τα ψέματα. Δεν μου λες, Μαρία, σε αυτή την εποχή που ωραίες γυναίκες δεν υπάρχουν πια. Εσύ, ταλαντούχα, πανέμορφη. Και με αυτή τη σιλουέτα που είσαι, πώς αισθάνεσαι? Σε αυτό που συζητάζεις, τους βάζεις όλους το τσεπάκι και φεύγεις. Όχι, όχι. Καταρχήν κάνεις ένα λάθος, Σπύρο μου. Οι γυναίκες υπάρχουν και πολλές. Έχουμε βγάλει μια πολύ ωραία καινούργια γενιά. Ωραίες καρδιά, ψηλόλυγνες, ωραίες γυναίκες, κορίτσια. Καταρχήν σου καταρρύπτω το μύθο αυτό. Από εκεί και έπειτα, κάθε γυναίκα πρέπει να αξιοποιήσει το δικό της τύπο. Με κάποιους τρόπους. Μόνο που το καινούριο πράγμα είναι ότι φέτος, εκτός από τα θεατρικά σου, κάνεις ένα ντεμπούτο σε μια σχολή. Ναι, τι ακριβώς συμβαίνει? Κοίταξε, ήταν το όνειρο της ζωής μου να ανοίξω το χώρο το δικό μου, τη φωλιά τη δική μου, να βγάλω καινούργια φυτάνια του χορού, αλλά όχι μόνο. Θέλω να φτιάξω καινούργιες γυναίκες. Να δώσω ψυχή στα ωραία αυτά κορμιά, να τους δώσω μια λάμψη που εκπέμπεται από μέσα με διάφορους τρόπους. Νομίζω ότι έχω τον τρόπο μου, έχω τη χείρα μου, πιστεύω, το λέω εγωιστικά, η μόνη που μπορώ να το κάνω αυτό. Γιατί χρησιμοποιώ όχι μόνο τους κλασικούς τρόπους, αλλά και άλλους τρόπους για να δώσω αυτοπεποίθηση, σιγουριά και ομορφιά στις γυναίκες. Και αυτή η καινούργια χρονιά που σε βρίσκει μαζί με την Κρίστη, ναι, και με φιντάνα καινούργια παιδιά, σου δίνει μια ελπίδα, μια αισιοδοξία. Τι θες να πεις για καλές γιορτές στην κάμερα? Γεια, συγγνώμη. Τι θες να πεις για καλές γιορτές στην κάμερα που σε βρίσκει μαζί με την Κρίστη σε καινούργιο πόστο? Καταρχήν καλά, δεν έχει σχέση με τη σχολή μου. Η ευχή που θέλω να κάνω είναι να μπορέσουμε να καταφέρουμε. Νομίζω ότι περνάμε μια πολύ άσχημη φάση, μεσαιωνική θα έλεγα, σε όλα τα επίπεδα. Τη σχέση των ανθρώπων, κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, παντού. Θα ήθελα έτσι απλά να πω, να ανέβει λίγο το επίπεδό μας, να φτάσουμε έστω εκεί που είμαστε. Έχουμε πιάσει πάτο 2 φορές. Είμαι πολύ απογοητευμένη. Ελπίζω η καινούργια χρονιά να μας βοηθήσει να το συνειδητοποιήσουμε, να γίνουμε πιο ανθρώπινοι. Και αφού το λέει η Μαρία Ιωαννίδου με τόση ομορφιά, με τέτοιο χορευτικό μένος, εγώ προσυπογράφω, λέω καλές γιορτές και το σλόγγαν για καλές γιορτές, αποκάλυψη τώρα θα λες. Θέλω να σε ευχαριστώ. Με φιλή. Θέλω να σε ευχηθώ, Σπύρο μου, και εσένα. Πόσα χρόνια έχεις τηλεόραση? 100. 17 στο ραδιόφωνο. Να κάνεις 1000. 1000 και καλά και καλύτερα. Είχες τηλεόραση πάρα πολύ. Εντάξει. Ευχαριστώ, Μαριό μου. Η ώρα είναι 3:15, βρισκόμαστε στο Μάσκ και γιορτάζουμε. Παρά 10. Βρισκόμαστε στο Μάσκ και γιορτάζουμε τα 4 χρόνια για την αποκάλυψη. Και δεν έπρεπε να λείπουν οι δικοί μας άνθρωποι από το κανάλι 5 να δώσουν τη δική τους ευχή. Δίπλα μου βρίσκονται οι 2 αθλητικοί στάχτες του καναλιού μας 5, ο Γιώργος Αγγυρόγλου και ο Θέμης Οτόγιας, για να μας δώσουν τις δικές τους ευχές. Πρώτα ξεκινήσω τον Γιώργο τον Αγγυρόγλου. Γιώργο. Δεν άκουσα τίποτα. Καμπάρι δεν πει. Δεν άκουσα τίποτα. Τις ευχές μας. Τις ευχές σας για την αποκάλυψη για 4 χρόνια. Στο κύριο Νικολετάτο. Χρόνια πολλά. Να βραζιλιάσει, γιατί είναι ωραίος. Είναι ωραίος τύπος. Σας εύχομαι επιτυχίες και το κανάλι 5, μεγάλες επιτυχίες. Και εμείς σου ευχόμαστε επιτυχίες, γιατί έχουμε μάθει τους ωραίους σκηνοθέτες κιόλας. Και ωραίες εκπομπές. Είναι καλός σκηνοθέτης έχω μάθει. Να τον πάρουμε στην εκπομπή μας. Δίπλα μου έχω την διπλασιάσια ειδήσεων του Κανελίου 5, την Αντίνα Συνεφιά, να μας δώσει τις δικές της ευχές για τα 4 χρόνια της αποκάλυψης του Σπύρου Νικολετάτου. Αντίνα. Εύχομαι πάντα επιτυχίες και πάντα στο κανάλι 5. 4 χρόνια αποκάλυψη από το κανάλι 29 στο κανάλι 5 με τον Σπύρο Νικολετάτο, και δεν θα έπρεπε να παραλείψουμε όπως πάντα τους ανθρώπους που δουλεύουν πίσω από τις κάμερες. Αυτή την υποχρέωση έλαβα να την έχω εγώ σαν σκηνοθέτης της σειράς, να παρουσιάσουμε και αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται πίσω από τις κάμερες για αυτή την εκπομπή. Πίσω μου ακριβώς έχω ορισμένα από αυτά τα άτομα που εργάζονται συνέχεια για να βγαίνουν αυτές οι εκπομπές στον αέρα. Θα μας παρουσιάσω ορισμένους από αυτούς για να μας δώσουν τις ευχές τους. Θα θέλω να μας πει την ευχή σου για την αποκάλυψη τώρα του Σπύρου Νικολετάτου για 4 χρόνια.
Να τα εγκατοστήσει και να τα χιλιάσει. Κανάλι 5 τίποτα άλλο. Το όνομά σου. Βασαρίς Θεόδωρος. Και εργάζεσαι πού? Αρχείο. Κοπέλα. Να τα χιλιάσει και να συνεχίσει τις ωραίες εκπομπές. Ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι καλύτερο. Το όνομά σου. Γιάννης. Πού εργάζεσαι? Ό,τι καλύτερο, την καλύτερη εκπομπή. Το ίδιο και το πιθανό κανάλι μας. Δεν μας έχεις την ευχή σου. Ό,τι επιθυμεί ο κύριος Νικολετάτος. Τίποτα άλλο. Όσο και οι πράξεις του Αλέξανδρου Παρίσι στην Καρέλινα. Αλέξανδρε! Ο Αλέξανδρος Παρίσις, ο τριανδευτής επιχειρηματίας της Καρέλινα. Χρόνια πολλά και να είσαι υγιής και ό,τι ποτέ σου εύχομαι και πάντα επιτυχίες. Πράξεις στην Καρένινα. Ο Χρήστο Μετρόπουλος είναι ο σκηνοθέτης σε όλες τις εκπομπές. Γιορτές και το σλόγγαν που έχουμε στην εκπομπή για καλές γιορτές, αποκάλυψη τώρα θα λες. Αποκάλυψη τώρα η τούρτα. Η Τάρια Ιπούρα είναι ένα κορίτσι που εγώ το αγαπώ πολύ και σκέπτομαι με το καινούργιο χρόνο να μας δοθεί ευκαιρία να κάνουμε μαζί μια συνεργασία, έτσι. Το ευχαριστώ πάρα πολύ και μεγάλη μου ευτυχία και τιμή να συνεργαστώ μαζί σου. Λοιπόν, αυτή η συνεργασία που ετοιμάζουμε με την Τάρια Μπούρα δεν είναι αυτό που έκανε στο Τελεσίτη, είναι κάτι διαφορετικό και θα το κάνουμε μαζί με τον Χρήστο Μετρόπουλο που είναι ο σκοτές. Λοιπόν, σε αυτή την τούρνα που λέει Αποκάλυψη, σας αποκαλύπτουμε ότι ο Χρήστος Μετρόπουλος και εγώ και η Τάρια κάνουμε μια συνεργασία την καινούργια χρόνια. Χρήστο, εντάξει. Πολύ καλά, πολύ καλά. Εύχομαι να τα χιλιάσουμε εκπομπή μας και η καινούργια εκπομπή να πάει ακόμα καλύτερα. Και η Τάρια Μπούρα είναι μαζί μας. Βεβαίως και πολλές επιτυχίες σαν την Αποκάλυψη. Καθόλου διακοσμητική, αποκαλυπτική. Σε ένα πράγμα θα κάνουμε μαζί, έτσι. Χρήστο, μαζί. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, καλές γιορτές από την Άρια Μπούρα και τον Χρήστο Μετρόπουλο σκηνοθέτη. Όλα πολλά σε όλους. Κοντά μου απόψε σε μια τόσο μεγάλη βραδιά είναι ένα κορίτσι που το αγαπώ πάρα πολύ. Ένα κορίτσι που αυτή τη στιγμή δίνει το πιο ελπιδοφόρο παρόν στα κοστούμια μεγάλων επιτυχιών όπως η Λάμψη, το Καλημέρα Ζωή, στο θέατρο Βέμπο. Και ακριβώς. Τα 150 κοστούμια στην επιχείρηση του κ. Βαγγέλη Λιβαδά, τον οποίο ευχαριστώ ιδιαίτερα για την εμπιστοσύνη του. Οι πεταλούδες είναι ελεύθερες. Οι τροάδες σήμερα στο Παρίσι, σκηνικά κοστούμια. Το
όνομά της είναι Δέσποινα Βολίδη. Είναι ένα κορίτσι που έχω γράψει καταπληκτικές κριτικές. Ένα κορίτσι που φαντάζομαι ότι σε μερικά χρόνια θα είναι το πρώτο όνομα στο show business, γιατί είναι αθόρυβη, είναι δημιουργική και δίνει το καλύτερο σε αυτό. Πόσες ώρες εργάζεται την ημέρα? 18, μίνιμουμ. Πόσο χρονό είσαι? 35. Λοιπόν, σημειώστε το όνομα Δέσποινα Βολίδη στην καινούρια σεζόν που ανατέλει. Το 1995 η Δέσποινα Βολίδη θα είναι ίσως από τα Όσκαρ της χρονιάς. Θα ήθελα να μου πεις κάτι για την εκπομπή και για την καλή χρονιά. Σας εύχομαι οι εκπομπές σας και οι δύο να πάνε πάρα πολύ καλά. Χρόνια πολλά και στις δύο εκπομπές και σε εσάς. Και να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία σε όλα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μαζί μου είναι η Φούρμα Μουντάνου. Ένα κορίτσι που αγαπώ πάρα πολύ, που το λατρεύω και που έχουμε συνεργαστεί μαζί στο θέατρο. Φούρμαν, πόσο με αγαπάς? Πόσο με αγαπάς? Νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να σε αγαπάει λίγο. Πάντα όλοι σε αγαπούν ακόμα πιο πολύ, πιο πολύ, πιο πολύ, πάρα πολύ. Φιλί, θέλω να δώσω φιλί. Φιλί, φιλί. Φιλί από έναν υδροχό σε ένα δίδυμο. Φούρμαν, για την καινούργια χρονιά, για τις καλές γιορτές, τι μου εύχεσαι? Να βρεις την ευτυχία. Σου εύχομαι πάντα να είσαι τόσο αστραφτερή, τόσο καλαντούχα, τόσο όμορφη και να μ' αγαπάς. Δεν νομίζω να πάψω ποτέ να σ' αγαπώ, όπως και εσύ δεν θα πάψεις ποτέ να αγαπάς την Ελλάδα και την τέχνη. Ευχαριστώ. Ένα ζευγάρι που πολύ το αγαπώ, καλλιτεχνικό, συζυγικό, με μια καταπληκτική κόρη της Μαράγδα Καρύδη, είναι ο φίλος μου ο Καρύδης και η Τζούλια Αργυροπούλου. Δεν ξέρω πώς περάσετε απόψε, γιατί ήταν μια μεγάλη φασαρία. Αλλά εγώ σας εύχομαι ότι καλύτερο. Περνάμε πάρα πολύ καλά. Θέλω να σου μιλήσω στον ελληνικό για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι επειδή είσαι ένας αιώνιος έφηβος, είσαι πολύ πιο μικρός από μένα. Και ο άλλος επειδή στηρίζεις, υποστηρίζεις, αγαπάς το καλό θέατρο και τους τοπιούς. Και σε ευχαριστούμε για αυτό από μέρους όλων των ηθοποιών. Σου εύχομαι να είσαι πάντα υγιής και να συνεχίσεις έτσι. Εγώ εύχομαι και στη Τζούλια μια μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο στο Δημοτικό Θέατρο, αλλά και με το έργο του Δοξαρά στο Μουσούρι, που πήγε τέλος σεζόν. Εύχομαι να το παίξετε από την αρχή, γιατί αξίζεται πάρα πολλά. Τζούλια, πες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρεις, απόψε γιορτάς και το επώνυμό σου, είναι του Αγίου Νικολάου. Και νομίζω ότι πρέπει να είστε πολύ ευχαριστημένοι, διότι στην καινούργια χρονιά η κόρη σας, η Μαράγδα, μετά από τα κόκκινα φανάρια, δίνει ένα τόσο δημιουργικό παρόν στις τελευταίες του Γκόργη με τον Παπαμιχαήλ και την Καλογεροπούλου. Αφού το λες εσύ, έτσι θα είναι. Εγώ έγραψα για κριτική. Έγραψα για κριτική για την κόρη σας και ελπίζω στη νέα χρονιά να γράψω για κάτι δικό σας. Ευχαριστούμε. Σου επιφυλάσσουμε μια έκπληξη που θα στηθούμε με τον καινούργιο χρόνο. Ναι, και να ευχηθώ κάτι άλλο. Όταν θα γίνει η Θεασάρκηση Σμαράγδα, θέλω να τη βρει εσύ το πρώτο έργο. Εντάξει. Θέλω να μου πείτε ευχές για την καλή χρονιά. Ό,τι επιθυμείς. Υγεία και ειρήνη. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία πάνω απ' όλα. Και θεατρικές και να αγαπάς πάντα έτσι με αυτή την αγάπη που έχεις στο θέατρο. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ. Ένας στυλίστας με στυλ στην αποκάλυψη, που τον αγαπώ πολύ, που έχουμε κοινούς γνωστούς όπως η Ζωή Λάσκαρη και που λες για την εκπομπή και για την καινούργια χρονιά που σε λίγο αρχίζει, τι ευχές? Να είσαι πάντα καλά, να κάνεις υπέροχα πράγματα και να κάνεις αποκαλύψεις. Και εσύ να τις φροντίζεις από πλευράς στυλ, styling. Να σου πω, έχεις υπέροχα μάτια. Το στυλ εκεί είναι, στα μάτια, αγάπη. Εντάξει, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Κοντά μου ο Βασίλης ο Βλάχος, που τον αγαπώ πολύ, που φέτος είναι δύο βήματα από το Μάρς στο θέατρο Βεργή Πεσίδε, τόσα χρόνια, πάρα πολλές επιτυχίες τροπικές. Ναι. Κάνει Στέλλα Βιολάντη τι? Παίζω τον Ταντί στο θέατρο Βεργή στη Στέλλα Βιολάντη του Ξενόπουλου. Μια πολύ ωραία παράσταση που φαντάζομαι θα την αγκαλιάσει στο αθηναϊκό κοινό. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και... σε
ένα θέατρο που εγώ έχω δουλέψει πάρα πολλές φορές και που σου εύχομαι από καρδιάς κάθε επιτυχία. Βεβαίως. Εσύ κάνεις ποιο ρόλο? Παίζω τον Ταντί, τον αδερφό της Στέλλας Βιολάντη. Ένα ρόλο πρόκληση γιατί είναι πολύ μικρότερος με την ηλικία. Οπωσδήποτε προσπαθώ να τον αποδώσω όσο μπορώ καλύτερα. Πιστεύω θα τα καταφέρω. Γιατί είναι πολύ ωραία διάσταση. Λοιπόν, εγώ Βασίλη σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ καλή χρονιά, καλές γιορτές και χαίρομαι που ήθελες να προσθέσεις τις ευχές σου. Ευχαριστώ για την εκπομπή σου. Εύχομαι να τα δεκάσει και να τα κατοστήσει αν είναι δυνατόν. Ευχαριστώ. Στην πλατεία συντάγματος είναι πάρα πολύ κοντά στο θέατρο Βρετάνια. Το θέατρο Βρετάνια το έχει χρόνια τώρα ένας πάρα πολύ φίλος μου, ο Κάρλος ο Παυλάκης. Θα πρέπει να πω ladies first, κυρίες πρώτα. Όμως, τον Κάρλο τον αγαπώ πάρα πολύ. Είχα μια συνεργασία πριν από πολλά χρόνια με την Άντι Καλουτά, τον Κώστο Καρά. Σε ευχαριστώ που ήρθες, Κάρολε. Να είσαι καλά και εύχομαι η εκπομπή σου να τα εκατοστήσει, οι εκπομπές σου να τα εκατοστήσουν. Και οι ραδιοφωνικές και οι τηλεοπτικές. Εγώ εύχομαι το αυγό να έχει ένα πολύ γερό τσόφλι, τόσο γερό που να μην σπάσει με τίποτα. Έχεις ένα πολύ καλό θείασο φέτος. Θα τα πει η κυρία Αρθανού πρώτα. Έχουμε τη μεγάλη τύχη να έχουμε βρεθεί ηθοποιοί, συνάδελφοι, που είμαστε της ίδιας σχολής, θα έλεγα. Οι πιο πολλοί είμαστε του Εθνικού Θεάτρου και του Θεάτρου Τέχνης. Έχουμε ανεβάσει μια παράσταση με πολύ μεράκι, με πολύ δουλειά και νομίζω ότι έχουμε την αντίστοιχη ανταπόκριση από το κοινό. Εγώ την είδα την παράσταση, έγραψα και πολύ καλή κριτική και δεν είμαι τόσο φιδωλός και δικές μου. Κάνετε πολλούς ρόλους. Ήταν μια παράσταση που είχε παίξει ο Χόρ στο Διονύσια πριν από χρόνια, αλλά που ο Νικήτας Τσαγκύρογλου με την Χρυσότη Διαδάτη και με εσάς μαζί και φυσικά με τον φίλο μου τον Κάρλο κάνει μια πολύ φροντισμένη δουλειά. Βέβαια, η κυρία Ορφανού είναι χρόνια ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου, χρόνια στη Βουλιουκλάκη. Φέτος ήταν με τον Γρηγόρη τον Βαλτινό. Θα έλεγα ότι φέτος, εκτός από το δίδυμο Τσαγκύρογλου Διαδάτη, λείπει η Νάντια Δελιγιάννη, που εγώ πιστεύω θα κάνει πολύ καλή καριέρα. Να ρωτήσουμε την κυρία Νεφέλη Ορφανού πόσο καλός επιχειρηματίας είναι ο Κάρολος. Είναι φίλος μου και δεν είναι τυχαίο το ότι συνεργαζόμαστε. Όταν τυχαίνει να μου κάνει πρόταση, πάντα πηγαίνω στον Κάρολο. Είναι σωστός επιχειρηματίας και έχει το χάρισμα να συνδέεται φιλικά με τους ανθρώπους που εργαζόμαστε εκεί. Λοιπόν, Κάρολε, εγώ θα ήθελα να ευχηθώ κάποια φορά να ξανασυνεργαστούμε στο θέατρο Βρετάνια ή και αλλού. Εγώ σε αγαπώ πάρα πολύ. Βέβαια, σήμερα ήταν μια βοβούρα φοβερή. Δεν σας περιποιήθηκα, ήμουν ένας οικοδεσπότης, ο λίγο τιμιρασμένος, διχασμένος, αλλά ξέρεις την αγάπη μου. Ξέρω τι, ξέρω πώς. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθατε. Και εγώ. Λοιπόν, το θέατρο Βρετάνια είναι δύο βήματα από το μάτι της Πλατείας Συντάγματος. Το Αυγό είναι μια πολύ ωραία παράσταση. Το Κέλυφος είναι τόσο συνταρακτικό όταν προσπαθείτε να εξχωρίσετε. Και θα δώσω το μικρόφωνο στην κυρία Φαρού να πει καλές γιορτές. Ναι, ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Εύχομαι καλές γιορτές σε όλους τους τηλεθεατές. Μια ευτυχισμένη χρονιά και μια Ελλάδα όχι με τόσες έννοιες, πολύ πιο χαρούμενη. Κάρολε, εσύ στην καινούργια χρονιά που φτάνεις, καλές γιορτές, τι θα προσθέσεις? Εύχομαι, Σπύρο, να είμαστε όλοι καλά, να είσαι καλά εσύ και οι εκπομπές σου, γιατί βοηθάνε πάρα πολύ το θέατρο. Αυτά τα κομματάκια που βάζεις μέσα μας θυμίζουν λίγο το Hollywood που εδώ μας λείπει πολύ. Had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, "Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh?"
γιορτή δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει αν δεν υπήρχαν δύο αφανείς ήρωες, δύο καταπληκτικά κορίτσια, η Ηλία και η Ελισάβετ, η Ελισάβετ και η Ηλία, οι οποίες μου εύχονται τι ακριβώς. Δημόσια σχέση του Καναλιού 5. Εσύ, Ελισάβετ, τι μου εύχονται. Δημόσια σχέση του Καναλιού 5. Εγώ σας εύχομαι να έχετε τόσο κέφι στη διοργάνωση πάρτι, να είσαστε τόσο όμορφες και λαμπερές σαν το απόψινό πάρτι και σαν την τούρτα που είναι αφάγωτη, αλλά εσείς κάνετε δίαιτα. Εμείς σας ευχόμαστε να ξεπεράσετε κατά πολύ τα 8 χρόνια του Μεθοριακού Σταθμού και η εκπομπή να γίνει πρώτη και καλύτερη. Και όπως είδε το ελληνικό θέατρο απόψε σύσσωμο, εσείς οι δυο το ίδιο ζηλευτά, το ίδιο στένος με την ίδια δύναμη, να κάνουμε κι άλλα κι άλλα κι άλλα πάρτι, έτσι. Ατελείωτα. Καλές γιορτές, με φιλί. Μια γιορτή σαν την απόψινή δεν θα μπορούσε να είναι ποτέ ολοκληρωμένη αν δεν πήγαν κάποιοι εκπρόσωποι από τον επιχειρηματικό κόσμο. Ο Αλέξανδρος Παρίσης με την Αθηνά Μαυρομάτια έδωσε ένα παρόν. Είναι ο συναδελφός του. Ο λιγότερος. Λοιπόν, εύχομαι στην εκπομπή όχι μόνο τα 4 χρόνια να τα αγγελιάσει, να είμαστε πάντα εδώ και στα 10 και στα 20 και να τρώμε κάποιες τούρτες. Για τα αγγελιά μου. Λοιπόν, πόσο αδέρφια είστε με τον Αλέξανδρο, πόσο αγαπημένοι. Σαν αδέρφια είμαστε πάρα πολύ αγαπημένοι, είμαστε το ίδιο πράγμα. Πόσο στην Καρέλινα δούλεψες κι εσύ. Όσο και ο Αλέξανδρος. Ναι, μαζί. Με τους Ταγαρέους μαζί. Μαζί με τους Ταγαρέους. Λοιπόν, πολλές ευχές από την εφημερίδα από την Πορική να είστε πάντα καλά, πάντα επιτυχίες. Και να πούμε επίσης πάντα καλή χρονιά, εκπομπή σας. Καλή χρονιά, με υγεία για όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Και το σύνθημα είναι καλές γιορτές, αποκάλυψη τώρα να λες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο με πολύ αγάπη για σένα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η καινούργια χρονιά σε μια ανάσα από το 2000 να σου φέρει επιτυχίες για σένα επιχειρηματίας που αξίζει κάθε επιτυχία. Έχεις τσαγανό, διοργανώνεις τα πάντα με πάρα πολύ κέφι και μεράκι. Και όπως η αποκάλυψη τώρα έχει φέρει τόσους καλλιτέχνες από την Βουγιουκλάκη μέχρι Τενίση και από το Βουτσά μέχρι το Βατινό, εγώ εύχομαι στον Νίκο τον Μπάμπαλη ό,τι καλύτερο, με υγεία, χαρά, αισιοδοξία και τις καλύτερες μου ευχές για τα μαγαζιά του να γίνουν ακόμα πλουσιότερα και σπουδαιότερα από το Μάστερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πίσω με τίποτα, αλλά χαίρομαι που με εκτιμάς από το θέατρο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, Τάσο, δεν ξεπερδεύεις έτσι. Θα αφήσω σου ένα πορτρέτο, έτσι. Δικό σου, ολό δικό σου. Έτσι. Λοιπόν, με την Άννα Καρένα που σκίζει σαν τον Στόι, με τον Ιδραυλικό που επίσης σκίζει, τι θα ήθελες να προσθέσεις σαν ευχές για την καινούργια χρονιά για τις καλές γιορτές.
Θέλω να πω σε όλο τον κόσμο να προσπαθεί να είναι ευτυχισμένος. Η ευτυχία δεν είναι κάτι το άπιαστο. Βέβαια είναι κάτι πολύ προσωπικό για τον καθένα. Αλλά νομίζω ότι άμα γουστάρει ο καθένας θα το βρει. Αρκεί να προσπαθήσει. Λοιπόν, για τις καλές γιορτές και για την εκπομπή μου και τις εκπομπές μου μάλλον, μια δική σου ευχή. Σε σένα έχω να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να είσαι πάντα μπροστά όπως ήσουν μέχρι τώρα στην καινούργια σου εκπομπή. Κάθε επιτυχία μέσα από την ψυχή μου και εύχομαι κάποια στιγμή να είμαι καλεσμένος. Εγώ θα ευχηθώ κάτι ακόμα. Θα πάρω την Ελένη Βίλη, η οποία είναι κοντά μας, η οποία σου γράφει τα φοβερά κείμενα και στο High Rock και στο Last Story. Η οποία τι λέει στον Τάσο. Στον Τάσο, για τον Τάσο, λέει πως είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, είναι ο αγαπημένος μου ηθοποιός και στον Τάσο λέει go on, συνέχισε, έτσι όπως πας. Και μετά από το Love Story υπάρχει τον Τάσο. Δεν είναι νωρίς, το πούμε ακόμα. Να μην το πούμε. Υπάρχει στο παρόν για μας το Love Story. Μόνο με 10 εκπομπές στον αέρα είμαστε πρώτοι των πρώτων. Πρώτοι και τα κύπελα. Εγώ λοιπόν σε αυτή την αφάγωτη τούτα που λέει αποκάλυψη τώρα, τον τίτλο της εκπομπής μου, εύχομαι στη Μαβίλη και στο Χαλκιά νέες αποκαλύψεις άλλου ταλέντου για τη χρονιά που έρχεται με υγεία, ευτυχία και χαρά. Μπορούμε να πάρουμε λίγο από την τούτα. Βεβαίως. Και εμείς σου ευχόμαστε αποκάλυψη όχι μόνο τώρα και πάντα. Και να έχεις πάντοτε επιτυχίες. Σπύρο, χρόνια πολλά. Δεν ξέρω αν εσύ βαρέθηκες να βγάλεις την πιτζάμε σου, να βγάλεις τις παντόφλες σου και να φορέσεις και τα καλά σου παπούτσια, σε στενεύουν και λιγάκι να έρθεις στο πάρτι. Δεν βαριέσαι όμως. Υποτίθεται ότι είμαστε μια παρέα που γλεντήσαμε όλοι μαζί και αν εσύ δεν έφαγες κάτι από τις γιγάντιες αυτές τούρτες και δεν ήπιες κάτι από το κρασί, από το σαμπάνι που εγώ σου πρόσφερα τουλάχιστον, άσχετο αν εσύ δεν ήπιες, δεν πειράζει. Νυφαλιότητα μας χρειάζεται. Νυφαλιότητα μας χρειάζεται στις γιορτές, όχι μόνο στα εθνικά μας θέματα. Νυφαλιότητα μας χρειάζεται και στο τιμόνι που κρατάμε για να γυρίσουμε ασφαλείς και σώοι στο σπίτι μας. Νυφαλιότητα μας χρειάζεται παντού και πάντα. Και θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να σας πω ότι και σας αγαπάω, γιατί και εσείς με αγαπάτε και το έχετε αποδείξει. Και θα ήθελα του χρόνου τέτοια εποχή να είμαστε καλά και από το κανάλι 5, όπως παλιότερα, γιατί αυτή η εκπομπή γιορτάζει φέτος τα 4 της χρόνια από το κανάλι 29. Του χρόνου λοιπόν να είμαστε και πάλι στο κανάλι 5, εσείς, εγώ, οι τεχνικοί που κάναν ό,τι μπορούσαν και να πούμε ξανά πάλι το σλόγαν της εκπομπής για καλές γιορτές, αποκάλυψη τώρα θα λες. Και ακόμα κάτι, αποκαλύψτε σε αυτούς που σας αγαπάνε περισσότερη αγάπη. Τη χρειάζονται. Και όχι μόνο τη χρειάζονται τα αγαπημένα σας πρόσωπα, τη χρειάζεστε και εσείς που θα δώσετε αυτή την αγάπη. Και αυτή η αγάπη ας είναι το σύμβολο για πολύ καλές γιορτές. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, καλά σας Χριστούγεννα, καλές σας γιορτές.